Συμπάλα Αποσκήτη, πέρασε το μαντά Αποσκήτη. Για να δούμε τον Νίκο Αποσκήτη. Αποσκήτη, η παλιά του Αποσκήτη, ωραία εδώ. Το σούτ από τον Καρά, γκολ 0-1. Αποσκήτη και ο Καρά 0-1 λοιπόν. Ανοίγει το σκόρ η Αχαϊκή και πάλι με τον Καρά. Το πέμπτο γκολ, αν θυμάμαι καλά, του Καρά στα αυτά τα μπαράζ. Στο έκτο λεπτό πανηγυρίζει ο Καρά. Βλέπετε τον Τάσο Καρά και τη φανέλα του. Κάθε πόντο για καλό, αδελφέ μου, γράφει η φανέλα που έχει μέσα από τη φανέλα της Αχαϊκής ο Τάσος Καράς. 0-1 λοιπόν, Αποσκήτης και Καράς. Ανοίγει το σκόρ η Αχαϊκή, 0-1. Προηγείται εδώ μέσα στο γήπεδο του Πλάνου, στο έκτο λεπτό. Μηδέν-ένα λοιπόν με Τάσο Καρά. Να ανοίγει το σκόρ. Σέντρα για το Τσιλιβί. Παραλαμβάνω, αν θυμάμαι καλά, είναι το πέρα με στόχο τον Καραμαλίκη. Αυτόν έχουν αποδεχτεί όλες οι βαθιές βαλιές για κανιά κεφαλιά στο έμπειρο επιθετικού. Ένα σούτ εδώ, μαζεύεται ο τερματοφύλακας. Ο Νικολόπουλος, ένα σούτ την μπάλα στην αγκαλιά του τερματοφύλακα Δρακόπουλου στο 21ο λεπτό. Αν εξαιρέσουμε τον γκολ της Αχαϊκής, Κωνσταγιώτης και τώρα ο Νικολόπουλος, παλιά για τον Καραμαλί και εδώ από τον Νικολόπουλο μαζεύει ο Δρακόπουλος στην προσπάθεια του Καραμαλίκη στο 32, μάζεψε ο Δρακόπουλος στο 32 αυτή προσπάθεια με τον Καραμαλίκη, το Στάθη Καραμαλίκη. Σε σωστό σημείο μάζεψε ο Δρακόπουλος, ο οποίος τώρα κάνει το βολέ στο 32ο λεπτό. Με τη μία την μπάλα ο Κλάδης. Για να δούμε και ο Νικολόπουλος. Ο Νικολόπουλος το εκτελεί πάντα δοκαριά. Το φάουλ του Νικολόπουλου, η μπάνα πάνω από την εστία του Δρακόπουλου, 42. Ο Κάρδαρης. Το Τσιλιβί τώρα, το σούτ που γίνεται πάνω τα δοκάρια. Το σούτ, καλό κόρνερ. Το σούτ από τον Κακολύρη. Κόρνερ στο 50. Το 0-1 παραμένει για την Αχαϊκή με τον κόλ του Καρά. Κόρνερ για το Τσιλιβί. Στο σούτ του Κακολύρη έχουμε κόρνα. Γεωργίου. Το σούτ του Γεωργίου εδώ. 1-1. Το σούτ του Γεωργίου πέρασε μπάλα από πολλά πόδια. Ευνηδιάστηκε ο τερματοφύλακας. 1-1 με τον Γεωργίου. Ισοφαρίζει λοιπόν το Τσιλιβί με το ωραίο σουτ του Γεωργίου, σιρτό σουτ. Δεν μπόρεσε ο Κανδρακόπουλος, 1-1 στο 53. Νέο ενδιαφέρον στο μάτς με τον Θανάση Γεωργίου. 1-1 στο 53, πανηγύριζουν οι φίλες του Τσιλιβί στο βάθος. 1-1 λοιπόν ο Γεωργίου στο 53, φαίνει το παιχνίδι στα ίσα, φίλες και φίλοι, εδώ στο Πλάνο. Σέντρα, νέο ενδιαφέρον στο μάτς, Βαβάτσικος. Βαβάτσικος. Ο Κάρδαρης, αλλαγή παιχνιδιού εδώ. Δεδρινός, για να δούμε. Στο έδαφος, τίποτα λέει ο διαιτητής. Πρέπει να δούμε αυτή τη φάση σε επανάληψη για να δούμε τι έγινε εδώ. Έπεσε ένας παίχτης του Τσιλιβί στο έδαφος, ο διαιτητής είπε παίζεται. Στο 60 αυτή τη φάση και συνέχεια της φάσης έχουμε φάουλ για την Αχαϊκή. Ο διαιτητής είπε παίζεται πάντως. Στο 60 αυτή η φάση. Στο 60 αυτή η φάση έπεσε ο Νικολόπουλος στη μεγάλη. Για να δούμε. Ο Πετρόπουλος. Το σούτ εδώ μαζεύεται ο τερματοφύλακας από τον Κακολύρη. Ο Κακολύρης έκανε το σούτ. Από το λάθος που έγινε μάζεψε λάθη στην άμυνα της Αχαϊκής. Στην επανάληψη μάζεψε ο τερματοφύλακας. Με τον Κακολύρη. Καραμαλίκης θα βγει η σέντρα. Κεφαλιά πάντα δοκάρια. Πολύ μεγάλη ευκαιρία εδώ. Η κεφαλιά που έγινε από τον Νικολόπουλο ήταν στο 71. Η κεφαλιά του Νικολόπουλου είναι ευκαιρία για το Τσιλιβί. Η μπάλα πάντα τα δοκάρια στο 71ο λεπτό. Ευκαιρία για τους γηπεδούχους με τον Νικολόπουλο. Βαθιά μπαλιά εδώ που γίνεται
Γεωργίου. Το σούτο του Γεωργίου. Διώχνει ο Δρακόπουλος. Πολύ καλό το σούτο του Γεωργίου. Ο Δρακόπουλος είπε όχι. Κρατάει το 1-1. Κόρνερ. Ναι, ευκαιρία για το Τσιλιβί στο 75 με τον Γεωργίου. Έχουν χάσει 3-4 καλές ευκαιρίες στην επανάληψη οι γηπεδούχοι. Ο Γεωργίου το σούτσε κόρνερ. Το κόρνερ εκτελέστηκε. Ο τελευταίος. Παλιά και πάλι για τον Καραμαλή. Και εδώ είναι ευκαιρία. Καραμαλή και στο ψιλοκρεμαστό η μπάλα. Πάνω τα δοκαριά. Πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον έμπειρο Στάθη Καραμαλίκη που χάνει το Τσιλιβί εδώ. Νέα μεγάλη ευκαιρία. Έχουν χάσει πολλές ευκαιρίες οι γηπεδούχοι στην επανάληψη. Αυτή τη φορά με τον Καραμαλίκη. Περίλυπο στο έδαφος ο Καραμαλίκης. Δεν μπορεί να πιστέψει την ευκαιρία που έχασε. Κρέμασε τον Δρακόπουλο λίγο πάνω τα δοκάρια η μπάλα. Η φάση αυτή στο 78 με Στάθη Καραμαλίκη. Και τουρίστες στο γήπεδο, βλέπετε. Δίπλα είναι η θάλασσα, εδώ από κάτω. Έχουν έρθει να δουν τον αγώνα. Στεφανόπουλος, κόντρες. Αγγελόπουλος εδώ. Το ψιλοκρεμαστό. Μεγάλη επέμβαση του Κλάδη εδώ. Τι έπιασε ο Κλάδης εδώ. Φοβερή επέμβαση. Πολύ ωραία έξυπνα ο Αγγελόπουλος. Ο Κλάδης με τα ακροδάχτυλα διώχνει την μπάλα σε κόρνερ στο 82. Πολύ μεγάλη επέμβαση εδώ που κάνει ο goalkeeper Κλάδης. Φοβερή επέμβαση. Στο ψιλοκρεμαστό Αγγελόπουλου. Μπαλιά εδώ, το σούτ που γίνεται, η μπάλα out. Νέα μεγάλη ευκαιρία εδώ που χάνει ο Νικολόπουλος. Διαμαρτύρεται για την προηγούμενη φάση παίχτες Αχαϊκής στο διαιτητή τον κύριο Κόλια. Πάντως έχασε νέα πολύ μεγάλη ευκαιρία και κίτρινη που βλέπει ο Δραγόπουλος τώρα για διαμαρτυρίες. Πολύ μεγάλη ευκαιρία εδώ, νέα μεγάλη ευκαιρία που χάνει ο Νικολόπουλος 84. Κοκάζα βρει ένα στήριγμα, το βρίσκει ο Τζάνι. Μαζεύει ο Δρακόπουλος, αντιπροσπάθεια του Τσάνι. Μάζεψε ο Δρακόπουλος το 86 με τον Τσάνι. Το βολέ. Πρόλαβε Αγγελόπουλος δηλαδή πάλι το Μαυρία. Αγγελόπουλος περνάει ωραία. Το σούτ του Αγγελόπουλου, γκολ! 1-2 στο 88. Φοβερή προσπάθεια από τον Λεωνίδα Αγγελόπουλο. 1-2 στο 88. Ο Αγγελόπουλος πανηγυρίζουν οι φίλοι της Αχαϊκής στο βάθος κόντρα στη ροή του αγώνα. Το Τσιλιβί έχανε τις ευκαιρίες. 1-2 στο 88 ο Αγγελόπουλος. Και φλέγεται το Τσιλιβί εδώ από τους φιλάθλους της Αχαϊκής. Πολύ ωραία προσπάθεια του Αγγελόπουλου. Εκπληκτικό το σουτ. Εκπληκτικό το σουτ του Αγγελόπουλου. 1-2 στο 88. Με Λεωνίδα Αγγελόπουλο που είχε μπει αλλαγή. Ακούτε τι γίνεται. Στο βάθος από τους Σοβίτες. Φοβερό μάτς. Το Τσιλιβί πίεζε, έχανε ευκαιρίες, θα μπορούσε να προηγηθεί. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο η Αχαϊκή, όμως κάνει το 1-2 με τον Αγγελόπουλο που είχε προειδοποιήσει νωρίτερα. Είχε χάσει και νωρίτερα μια μεγάλη ευκαιρία και τώρα με μια φοβερή επέλαση από δεξιά έκανε το σουτ. Εκεί που πήγε η μπάλα δεν μπορούσε να αντιδράσει ο Κόκα, ο Κλάδης. 1-2. Μάσα στο 89. Αλήξει έτσι το παιχνίδι σίγουρα η Αχαϊκή είναι θεωρεί Κλάδη. Ο Μπάστας, φάουλ έχει δώσει ο διαιτητής εδώ. Στο τέταρτο λόγο καθυστερήσεων το κερδίζει ο Τάσος Μπάστας για το Τσιλιβί. Φάουλ λοιπόν στο τέταρτο λόγο. Νικολόπουλος εκτελεί, γκολ 2-2. Γκολάρα εδώ, πολύ όμορφο το γκολ από τον Νικολόπουλο, το φάουλ 2-2 στο 95. Φωνάζουν όμως οι παίκτες της Αχαϊκής ότι ο διαιτητής δεν κράτησε, έπρεπε να λήξει το παιχνίδι. 2-2 εδώ. Όσο όμορφο ήταν το γκολ του Αγγελόπουλου της Αχαϊκής, άλλο τόσο ήταν και αυτό το φάουλ εδώ τώρα του Νικολόπουλου. Φοβερό μάτσο εδώ στο πλανό. 2-2 στο 95. Ισοφαρίζει το Τσιλιβί με τον Νικολόπουλο.